Αλήθεια, πότε πέρασαν τόσα χρόνια? 64 και πλέον χρόνια από την παγιά του Μίτσης. Τότε που η Κόνιτσα δέχτηκε την επίθεση των Ορδών του Μάρκου Μαυριάδη. Κοιτάξτε όμως, ενώ τότε συγχωρείται, νικήθηκαν κατά κράτους από τις εθνικές δυνάμεις και η νίκη αυτή ολοκληρώθηκε το 1949 στο Βίτσι και στο Γράμμο. Σήμερα έχουν σηκώσει θρασί το κεφάλι τους και πολεμούν οι υπονομένοι τα όσια και τα ιερά του έθνους. Γίνεται λυσόδης πολεμική κατά του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία, σε πολλά από τα οποία σχολεία ούτε προηγή προσευχή γίνεται, ούτε προσευχή σημαίες, ούτε εκκλησία των μαθητών. Εξάλλου, ένα ξέγινα βουλευτή της αριστεράς με ερώτησή του ζητάει να πληροφορηθεί, προσέξτε τι ζητάει να πληροφορηθεί. Γιατί γίνεται ακόμα διαφημό στα σχολεία επί την ανάρξη των μαθημάτων? Δηλαδή, για αυτόν τον βουλευτή και για τους οποίους του όλα τα προβλήματα λύθηκαν και έμεινε μόνο το ζήτημα του αγιασμού με την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία. Και εδώ απασχολούνται με αυτό το δευτερεύον, τριλεύον, όπως θέλετε πέστε το θέμα. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου το ότι σήμερα υπάρχουν πολλές διαλυμένες οικογένειες. Δεν τους ενδιαφέρει ότι υπάρχουν γερασμένα νιάτα σήμερα. Ότι πολλοί νέοι δουλεύουν στα πάθη τα ψαρκικά και στα ναρκωτικά. Κάθε μέρα, άμα διαβάσετε μια εφημερίδα αθηναϊκή, θα δείτε έχουμε θύματα ναρκωτικών. Δεν ανησυχούν από την ποικίλη αληθικότητα τα κρούσματα της παιδεραστίας που έχουν και αυτά αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, τις κλοπές και τις ληστείες, τους φόνους και τα εγκλήματα που τους τελευταίους καιρούς έχουν πάρει σοβαρότατες διαστάσεις. Τους πειράζουν, βλέπετε, η φιλανθρωπική εργασία και δραστηριότητα της εφησίας, το κήρυγμα, η κατήχηση, η οποία μέσα σε αυτή τη θύρα η Εκκλησία προσπαθεί να επισυντάξει υπό τα πτέρυγα, όπως λέει το Ευαγγέλιο, τους χριστιανούς, οι οποίοι έχουν καταπτωηθεί από αυτά τα ληστρικά μέσα της κυβερνήσεως, της πολιτείας, να το πω καλύτερα. Αλλά και τούτη η κυβέρνηση τώρα δεν πάει πίσω, μάλλον χειρότερη είναι από τις προηγούμενες. Η Εκκλησία λοιπόν προσπαθεί να εμπνεύσει κουράγιο και θάρρος στους χριστιανούς. Να τους πει και τους το λέει ότι θα έρθουν καλύτεροι καιροί. Δεν θα είναι τα πράγματα συνεχώς έτσι. Αφού λοιπόν η Εκκλησία κάνει αυτό το έργο και αφού από τα συσίτια που οργανώνει, ακούστε, συσίτια το 2012, ποιο θα το πίστευε αυτό? Όπως η Εκκλησία που είναι πάντοτε στην επικαιρότητα, οργανώνει και τα
έφτασες ήδη, από τα οποία τρώνε χιλιάδες άνθρωποι. Και όμως δεν τους ευχαριστεί αυτό, δεν τη θέλουν την Εκκλησία. Και ξέρετε, αυτοί είναι απόγονοι εκείνων που έκαναν την επίθεση εναντίον της πολίτης. Οι ίδιοι δεν έχουν αλλάξει. Και τότε λέγανε, δεν θέλουμε παπάδες, δεν θέλουμε εκκλησίες. Αυτό το λένε και σήμερα. Και η Μητροπολή μας, αγαπητοί αδελφοί, δεν θα ήθελα να σας πω και προτιμώ τη σιωπή. Κάνει ένα μεγάλο έργο, δυσανάλογο με τις δυνάμεις της. Όχι μόνο τώρα την περίοδο των εορτών, που βοήθησε πάρα πολλές οικογένειες εμπερίστατες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αλλά εφαρμόζει αυτό το λόγο του Κυρίου, μη πρώτο η αριστερά σου, τι η δεξιά σου. Αλλά έχω ένα παράπονο. Ότι κανένας, καμιά φορά, δεν με ρώτησε, δεν μου τηλεφώνησε, δεν ήρθε να μου πει. Λες κοντά μου, πώς θα βγάλεις πέρα. Πώς συντηρούνται αυτά τα ιδρύματα, αλλά μόνο φόρους και πάει φόρους και ξανά φόρους. Αυτό είναι το καλέμα μας. Γι' αυτό θεωρώ, αγαπητοί αδελφοί, ότι και ο τρόπος εκκλησμού του Οικουμένου της Μονής μας το πεδίο, τις παραβολές των εορτών στις φυλακές του Κορυδαλού, δείχνει ακριβώς το μένος, τη λύσα θα πω, εναντίον της Εκκλησίας και εναντίον του αγιορετικού μοναχισμού. Δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που κάνατε την επίθεση εναντίον της Κονίτσης. Οι ίδιοι και τώρα βεβαίως είναι κάπως αγρότεροι, κάπως πιο πολιτισμένοι. Αλλά κάτω από αυτό το επίκρισμα του ψευτοπολιτισμού υπάρχουν τα ίδια αισθήματα εχθρότητος εναντίον του χριστιανισμού, της Εκκλησίας και του μοναχισμού. Τώρα θα σας πω ένα θέμα, το οποίο με είχε αναστατώσει, με έχει αναστατώσει τον τελευταίο καιρό. Τον τελευταίο καιρό είχαμε και τα γεγονότα στις σχολείες των Ελπίδων. Αυτά τα γεγονότα έγιναν εξ αφορμής του εορτασμού, παύλος εορτασμού δηλαδή, της επετείου του Πολυτεχνείου, της εξεγέρσεως εκείνης που έγιναν τον Νοέμβριο του 1973 και οι εκδηλώσεις ανάμεσα σε άλλα σχολεία κλπ. Έγιναν και στη σχολή των Ελπίδων. Τι έγινε όμως εκεί? Ο Έβελπιτς, αρχηγός της σχολής, παρεπέμφθη στο πειθαρχικό συμβούλιο της σχολής, διότι μετά το πέρας της εκδηλώσεως που έγινε εκεί στην σχολή, είπε κάτι αντίθετο με το γεγονό, όλοι δεν το λέμε. Όλοι το λέμε. Και να σας πω πρώτος εγώ τώρα, ότι όλα αυτά που πατέτε είναι παραμύθια. Αυτή όμως την δίωξη του Ευέλπιδος, γιατί τη χειροκρότησα. Οι αριστεροί τη χειροκρότησαν. Διότι νόμισαν ότι έπαιρναν τη ρεβάνς έναντι του Εθνικού Στρατού, ο οποίος αύριο καθαύριο αυτός τους Ευέλπιδες θα τους έχει στους κόλπους του ως αξιωματικούς. Ενόπιαξαν λοιπόν ότι θριάμβευσαν. Αλλά οι Ελλάδες τι έκαναν? Μήπως κάψανε
Μήπως κατέστρεψαν περιουσίες. Μήπως ξύλωσαν τα μάρμαρα από την πλατεία Συντάγματος για να τα πετάξουν στους αστυνομικούς. Μήπως έκτισαν μέσα στα γραφεία τους τους Πριτάνης, όπως τα χαϊδεμένα παιδιά της αριστεράς, αλλά δυστυχώς και τον άλλο κομμάτι. Να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Τίποτα από αυτά δεν έκανα. Ξέρετε τι έκαναν. Έστειλαν ένα μήνυμα ή έκαναν μια καταγγελία, αν θέλετε, προς τη γενιά του Πολυτεχνείου και σε όσους τότε είχαν πρωταγωνιστήσει στα γεγονότα, οι οποίοι εκτός ελάχιστοτάτων εξαιρέσεων μέχρι σήμερα διοικούντας τον άπειρο αυτό τόπο, βολεμένοι όμως ήδη, τον έπαιρναν στο χείλος της Αβύσσου από κάθε πλευρά. Αυτή μας έφερα στο χείλος της Αβύσσου. Η γενιά του Πολυτεχνείου μας έφερα στο χείλος της Αβύσσου. Διότι αυτοί κυβερνάνε σήμερα τον τόπο. Πάντως, αν γνωρίζουν όλοι και ας το ξέρουμε κι εμείς, εμείς το ξέρουμε, ας το μάθουμε κάποιοι άλλοι, ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τις ένοπλες δυνάμεις, ούτε από τους ευέλπιδες. Τότε θα μου πείτε από ποιους κινδυνεύει. Κινδυνεύει από τους λιπεώνες του δημοσίου χρήματος, από τους κλέφτες, τους απατεώνες και τους παλιανθρώπους που έχουν πληθυνθεί όσο ποτέ άλλοτε σήμερα. Από αυτούς κινδυνεύει η δημοκρατία. Κι όμως η πολιτεία επιδεικτικά αργείται να μετάσχει σε αυτά τα μνημόσυνα. Διότι αν δεν είχαν πέσει αυτοί οι γενναίοι προάσπιστε, τηλεγραφόξυλα θα ποτίζανε σήμερα αυτοί που μας κυβερνάνε. Και εγώ μαζί. Και εσείς μαζί. Αυτό θα γινόταν. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να πούμε ότι η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τους ευελπίδες. Αλλά θα ρωτήσετε, αλήθεια έχουμε δημοκρατία σήμερα? Αυτό που ζούμε είναι δημοκρατία? Μα δεν είναι δημοκρατία. Έχουμε γίνει προτεκτοράτο και μας κυβερνάνε οι απατεώνες της Ευρώπης που έχουν θεοποιήσει το χρήμα και εκβιάζουν τις μικρές κυρίως χώρες μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα μας. Γι' αυτό, αδελφοί συνέλληνες, κρατάτε γερά την ορθόδοξη πίστη και την Ελλάδα. Να δώσετε ο Θεός να αναγύψει η ηγεσία μας και να οδηγήσει τη χώρα μας στους καταξιωμένους δρόμους του ιστορικού της χρέους, του καθήκοντος και της τιμής. Το καθένας μας από το δικό του μετερίζει, ας κάνει το χρέος. Ψηλά οι καρδιές, ψηλά οι σημαίες. Ο Χριστός θα νικήσει. Η Ελλάδα θα ζήσει και να μεγαλουργήσει, όλοι στις επάρξεις του χρέους. Γι' αυτό νομίζω είναι δίκαιο και πρέπει όλοι μαζί να αναφωνήσουμε «Ζήτω η Ελλάδα μας!» Ζήτω!